φωτιά του καθένα μετερίζει και σταθμός. Γιατί αυτό έχει θελήσει, γιατί δεν θα τολμήσει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή. Κυλάει σαν τα τρένα σε δυο ράγες μια γραμμή. Κι εγώ μόνη μες στο πλήθος τις αλήθειες μας κοιτώ, ως παλεύουν να βρεθούνε αλλά δεν το ομολογούνε μοναχά για ένα χώρο. Η αλήθεια του καθένα είναι η ίδια του η ζωή. Η μεγάλη μοναξιά του είναι η βασίλισσα του και ό,τι του προστάζει αυτή. Η αλήθεια του καθένα είναι η μόνη διαδρομή. Ουέι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρών, ιτιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, ιτιθέντες το πικρόν γλυκή και το γλυκή πικρόν. Διαχρονική, ασταμάτητη η αναζήτηση της αλήθειας, σε κάθε εποχή, σε κάθε άνθρωπο. Από τη στιγμή που θα αντικρίσει το φως της ζωής και θα αποκτήσει μια στοιχειώδη αίσθηση αυτοσυνειδησίας, αυτήν ψάχνει και αυτήν αγωνίζεται να κατακτήσει, να εννοήσει και να αποκαλύψει μέσα του και γύρω του. Παλεύει μαζί της όταν τον δυσκολεύει, να τη δεχθεί έτσι ατόφια ή να την απορρίψει, να την λιάνει ώστε να τον βολεύει, αλλά πώς να συμβιβαστεί με την αλλίωσή της. Δε χωρά την παραμικρή παραχάραξη η αλήθεια. Διαρκώς και ακατάπαυστα την ποθούμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, σε αυτές που τα εναλλασσόμενα προσωπία μας την καθιστούν δυσδιάκριτη και ανύπαρκτη. Την αναζητούμε στα μονοπάτια της γνώσης μέχρι να γνωρίσουμε τον νιτσεϊκό ορισμό της. Αλήθεια είναι εκείνο το είδος της πλάνης, χωρίς το οποίο ένα είδος ζωής δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Την απαιτούμε στο χώρο της ενημέρωσης. Την απαιτούμε γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τη συναντήσουμε ούτε εδώ, γιατί καθημερινά επιβεβαιώνεται ο λόγος του Κάρλ Σμιτ: όποιος μιλάει για την αλήθεια ψεύδεται. Την αμφισβητούμε με τα βεβαιότητος τον πολιτικό λόγο, τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Η αλήθεια είναι δυσθύρατο θύραμα. Πρέπει να είναι κανείς πολύ καλός και έμπειρος κυνηγός για να τη συλλάβει. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος ή να την σκοτώσει ή να συλλάβει κάποιο άψυχο ομοίωμά της, ένα είδωλό της, το οποίο όμως δεν διαθέτει καμία δύναμη ζωής και δεν χαρίζει τελικά ούτε την παραμικρή αίσθηση ελευθερίας. Και η ιστορία τραγικά επαναλαμβάνεται, όπως ακριβώς και τότε. Τότε που το ψέμα φάνηκε να νικάει. Τότε που η αλήθεια υπέμεινε την προσβολή, την εσχήνη και την καταδίκη που το ψέμα χερέκακα της επεφύλασε. Και εκείνη καρτερικά και ανεξίκακα περιφερόταν από τον Άννα στον Ηρώδη και από εκεί στον Καϊάφα. Εισέπρατε από το αλλοπρόσαλο πλήθος ηρωνίες και ύβρις και από τους σκληρούς και ανάλγητους στρατιώτες ραπίσματα και κολαφισμούς. Το δράμα της όμως δεν είχε ολοκληρωτικά τελειώσει. Η τελευταία πράξη
δεν είχε καν αρχίσει. Για την έναρξή της ήταν απαραίτητη μια άλλη ανθρώπινη υπογραφή, μια τελευταία ανθρώπινη συγκατάθεση του Πιλάτου. Στο πρετόριο του Πιλάτου στέκεται εξαντλημένος αυτός που μόνο στην ανθρώπινη ιστορία είχε λίγο πριν διακηρύξει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ανακρίνεται αυτός που όχι μόνο ψέμα δεν βγήκε από τα ψευδή χείλη του και πονηρός διαλογισμός δεν ανέβη στην καρδιά του, αλλά είναι η ενσάρκωση της αλήθειας, η αλήθεια εν συγκαταβάση προσωποποιημένη. Γι' αυτό και κατηγορηματικά δηλώνει «Εγώ εις τούτου ελήλυθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία». Του Πιλάτου η καρδιά και η σκέψη όμως είναι αλλού. Στην απέτηση του αλλαλάζοντος πλήθους και στην απειλή που ξεκάθαρα του ξεστομίζει. Ούκι φίλος του Κέσαρος. Γι' αυτό και προσπερνά με κούφιο σκεπτικισμό την απάντηση του Κυρίου. Τι εστίν αλήθεια. Υποβάλλει με αδιαφορία την ερώτηση και εξέρχεται προς τους Ιουδαίους. Νομίζει ότι δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημά του και δεν αναμένει απάντηση. Στιγμές τραγικές αναδεικνύουν μια τραγικότητα που συνθέτουν η αδιαφορία του Πιλάτου από τη μια και η παρουσία της αλήθειας στο πρόσωπο του Χριστού από την άλλη. Ήταν ίσως η καταλληλότερη ευκαιρία, η μοναδική στιγμή για τον Πιλάτο να προσεγγίσει, να μάθει, να ζήσει την αυτοαλήθεια, να φωτιστεί από τη λάμψη της και να χαρεί από την εγκύτητα της προσφοράς της. «Τι εστίν αλήθεια», ρωτά την ενσαρκωμένη αλήθεια ο Πιλάτος, αποζητώντας να ακούσει αυτό που δεν μπορεί να δει με τα μάτια του. Και μόνο ένα βλέμμα στον Κύριο να έριχνε, θα έπαιρνε απάντηση στο ερώτημά του εάν αυτό ήταν πραγματικό. Όμως ο Πιλάτος δεν ενδιαφέρεται. Κουρασμένος από την ποικιλία των ορισμών που προσπαθούσαν να ορίσουν απόλυτα την αλήθεια μέσα από σχετικές ιδέες και πράγματα, είναι πεπισμένος στην απουσία μιας πραγματικής απαντήσεως στο ερώτημά του. Γι' αυτό και δεν ελπίζει, δεν προσδοκά ούτε από τον Χριστό να πάρει απάντηση. «Εγώ εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία». Η φωνή του Ιησού ακούγεται ίσως ισχνή και απόμακρη στην πολυφωνία της εποχής μας και απολαμβάνει την ειρωνία και την αδιαφορία του σημερινού ανθρώπου. Του ανθρώπου που πίστεψε στη δική του ανθρωποκεντρική και φιλοσοφική αλήθεια, που αδιαφόρησε και αδιαφορεί για την όντως αλήθεια, που πίστεψε ότι η αλήθεια είναι πλειοψηφική, γι' αυτό και διαρκώς την αναζητά σε γκάλοπ και δημοσκοπήσεις, που καθημερινά σαγηνεύεται από τη στιγμιαία δημοσιογραφική αλήθεια, παρόλο που γνωρίζει ότι αυτή δεν έχει μεγαλύτερη διάρκεια από όσοι έχει ένα δελτίο ειδήσεων. Ζει στις μέρες μας ο Πιλάτος. Ζει πιθανόν στις καρδιές της δικές μας και των γύρων μας. Μα περισσότερο βασανιστικό ζει κάποτε μέσα μας το ερώτημά του. Τι εστίν αλήθεια. Μέσα στον καταιγισμό των ψευδοαληθιών που δαιμονικά ζητούν να εξωστρακίσουν την αυτοαλήθεια από τη ζωή μας, τότε που ο νους μας θολώνει και ο πιλατικός σκεπτικισμός μας σκοτίζει, ας μην αναρωτηθούμε κι εμείς τι εστίν αλήθεια, αλλά τις εστίν η αλήθεια. Γιατί το ερώτημα του Πιλάτου, αν εννοεί την έσχατη και μοναδική αλήθεια πάνω στην οποία είναι βασισμένη όλη η κοσμική ύπαρξη, δεν έχει απάντηση. Η φιλοσοφία, η επιστήμη, η δημοσιογραφία θέτουν εις εαυτούς και αλλήλους το ερώτημα «Τι εστίν αλήθεια», ενώ η γνήσια χριστιανική συνείδηση απευθύνεται προς την αλήθεια ρωτώντας «Τις». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας οδηγούσε σε αυτόν που αγαπητικά μας προτρέπει.
γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Γιατί η αλήθεια του προσώπου του Χριστού δεν γνωρίζεται με λογικές αναλύσεις, διευρύνσεις και στοχασμούς, αλλά αποκαλύπτεται εν Αγίω Πνεύματι. Φανερώνεται μέσα από τα αιώνια δικά του λόγια, βιώνεται μέσα στη χάρη των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, κατανοείται μέσα στην προσπάθεια και την πάλη του πνευματικού αγώνος. Προ Χριστού οι άνθρωποι προϋπέθεταν την αλήθεια χωρίς να την έχουν. Η αιώνια Θεία Αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Εγώ εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν. Έτσι κατορθώνεται η γνώση και η εμπειρία της αλήθειας. Μιας αλήθειας που δεν υφίσταται απλώς ως λέξη, ούτε ως διδασκαλία, ούτε ως συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά ως υπερτελεία και αιωνίω ζώσα θεανθρωπίνη υπόστασης, κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. «Τι εστίν αλήθεια?» ρωτά ο Πιλάτος. «Εγώ είμαι η αλήθεια», διακηρύσει αποκαλυπτικά ο Κύριος και δια της γραφίδος του υμνογράφου διερωτάται. «Πώς των ρημάτων μου αμνημονείτε ον πάλε υπονημήν?» Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Μέσα στον κόσμο της σύγχυσης, του ψεύδους, της ανασφάλειας, του σκότους, ας αναζητήσουμε το ρήμα Κυρίου που μένει στον αιώνα. Τότε το παράκλητο πνεύμα θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα μας οδηγήσει στο ξέφωτο της αλήθειας, όπου πνέει ο καθάριος αέρας της εν Χριστώ ελευθερίας. Τότε θα ζούμε και θα τρεφόμαστε από την αλήθεια. Τότε θα αισθανθούμε την εν Χριστώ ελευθερία σε απόλυτο βαθμό, ώστε να καταλάβουμε γιατί ο Ντοστογεύσκη έγραφε. Αν κάποιος μου αποδείκνει ότι ο Χριστός δεν ταυτίζεται με την αλήθεια και ότι στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι εκτός Χριστού, θα προτιμούσα τότε να παραμείνω με τον Χριστό παρά να πάω με την αλήθεια.